Θέλετε να πιάσουμε τα στενά, έτσι μια και είμαστε εδώ, ε. Ναι. Ακούγατε τι λέγαμε. Κύριε Φενέκο, ξεκινήσουμε από εσά, γιατί ναι. Ναυτικό. Κοιτάξτε, είμαστε ένα λαό συναισθηματικό. Δαρδανέλια, το λέω αυτό γιατί λέγαμε για στενά, Δαρδανέλια. Οι Τούρκοι θέλουν να λέγονται τουρκικά στενά. Αυτή η υπόθεση δεν είναι παλιά, δεν είναι καινούρια. Πάντα οι Τούρκοι σε όλα τα κείμενά του στο ΝΑΤΟ προσπαθούσαν τα Straits όπως προβλέπονται στη συνθήκη του Μοντρέ, διότι το Straits του δίνει διεθνή χαρακτήρα. Με περιορισμούς βέβαια, αλλά διεθνή χαρακτήρα. Θέλανε να το κάνουν Turkish Straits και πάντα το πολεμούσαμε. Το θέμα δεν είναι ότι ξαναξεκινάει αυτή η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι βγήκαμε με αντιπρόταση. Προτείναμε maritime choke points, που σημαίνει ότι αρχίζουμε και το συζητάμε. Ενώ κατά την άποψή μου πρέπει να μην το συζητήσουμε. Αυτή η πρόταση πότε έγινε για τα checkpoints στη ναι, θάλασσα? Ξέρετε, οι επιτελείς όταν ανταλλάσσουν αυτή την έννοια της οπειλής διαδικασίας που βάζει μια ημερομηνία μέχρι να πούν τις προτάσεις τους οι χώρες, κάνουν αντιπροτάσεις. Mm-hmm. Μία από τις αντιπροτάσεις από ό,τι έγινε η πληροφορία μου είναι ότι κάναμε μια τέτοια πρόταση που κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να κάνουμε καν πρόταση. Έπρεπε να το έχουμε ξεκαθαρίσει. Τώρα, τον προηγούμενο μήνα, πριν. Ναι, τώρα, τελευταία. Τώρα. Mm. Αυτό που είναι πολύ φρέσκο δηλαδή που μας λέτε. Mm. Άρα λέτε ότι συζητιέται αυτό. Διαλληλογραφία ακόμα. Διαλληλογραφία στο να συζητάμε, έτσι. Μέμο. Ναι. Δηλαδή, μία πλευρά στην άλλη, τι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Ναι. Αλλά θα πρέπει να το κόψουμε. Πρέπει να το τερματίσουμε, μην το συνεχίσουμε. Ναι. Κύριε Τζούμε. Ναι, κάτι τέτοιο μπορεί να χρησιμοποιεί. Γιατί αυτό που λέει τώρα ο Ναύαρχος είναι είδηση. Καλά τα λέμε εμείς θεωρητικά. Ήρθε και το δημοσίευμα της Καθημερινής και λέει εδώ πέρα για ανταλλαγή ενημερωτικών. Ναι, προφανώς για να πάνε στο Βίλνιους θα θέλουν και κάτι να συζητήσουν, έτσι. Ναι. Έτσι συμβαίνει συνήθως, γιατί το ΝΑΤΟ προσπαθεί να βρει συμβαστικές λύσεις και γίνεται μια ανταλλαγή λοιπόν στοιχείων προκειμένου να βρεθεί η λύση αυτή. Να σας θυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαμε κάτι ανάλογο. Με τα Σκόπια που εμείς. Κύριε Ζήμη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Πάντως, το ΝΑΤΟ, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα όσο μπορώ ακριβοδίκαιος. Είναι η χώρα, μας, είναι η Ελλάδα. Αλλά το ΝΑΤΟ, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που εκπροσωπεί το ΝΑΤΟ, ούτε καν 51-49 δεν παίζει. Δηλαδή. Κάποιοι έχουν πει ότι ο Στόλτεμπεργκ είναι ένας γελίος τύπος. Ναι, δηλαδή ούτε 51-49. Εδώ στην εκπομπή μας το. Ναι, όχι 50-50, ούτε 51-49. Και συγγνώμη, σας διακόψα, έτσι. Ναι. Γενικότερα, κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ από το 1974 και μετά, μάλλον από το 1982 και μετά, έχει εφαρμόσει το δόγμα Λούνς. Δεν παίρνει καμία θέση σε διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες. Πραγματικά, ο Λούνς ήταν ο διπλωμάτης εκείνος ο οποίος χειρίστηκε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Αλλά γενικότερα λέω ότι προσπαθεί να βρει συμβαστικές λύσεις. Στο παρελθόν είχαμε αυτό το θέμα με τα Σκόπια, που εμείς τα ονομάζαμε Σκόπια και όλοι οι υπόλοιποι τα ονομάζανε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με αστερίσκους έμπαινε το ΝΑΤΟ από κάτω. Είναι μια πρόταση που νομίζω ότι αντίκειται στη συνθήκη του Μοντρέ. Η συνθήκη του Μοντρέ τα ονομάζεται ΝΑΤΟ Δαρδανελίων και όχι τουρκικά στενά. Συνεπώς λοιπόν δεν πρέπει να υποχωρήσουμε στο θέμα αυτό, γιατί η Τουρκία με το σκεπτικό αυτό μπορεί να ζητήσει και για άλλες γεωγραφικές περιοχές. Άρα δεν είναι η ονομασία, είναι η αναθεώρηση των αυτό συνθήκων. Ακριβώς. Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε συνδυασμό με αυτό που μας είπε μόλις και ο κύριος Φενέκος, το γεγονός ότι είμαστε σε ήρεμα νερά αυτό το διάστημα με την Τουρκία. Έχει εκτιμηθεί και από ελληνικής πλευράς ότι δεν έχουμε παραβιάσεις. Πώς μέσα σε αυτό το κλίμα θα φτάσουμε στο Βίλνιους? Τι αναμένουμε εκεί και τι άλλο μπορεί να διαμείβεται αυτό το διάστημα? Γιατί ξέρετε, υπάρχει πολλή σπέκουλα επάνω στο ότι μπορεί να συζητάμε με την Τουρκία. Ξέρετε, η Τουρκία βλέπει τον ΝΑΤΟ σαν ένα εργαλείο να περάσει στις εθνικές συσθέσεις. Και δεν είναι μόνο η ονομασία των Straits. Είναι ότι και όταν πήγανε να καθορίσουν στους χάρτες τις περιοχές ευθύνης του ΝΑΤΟ και των αρμοδιότητών του, αντέδρασε και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, προσέξτε. Η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι αναγνωρισμένη στον ΟΗΕ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αποφασίσει για το συνεχές έγκλημα της κατοχής. Και έρχεται η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και τι λέει? Να μην αναγνωρίσουμε μια χώρα που την αναγνωρίζει όλο σχεδόν ο κόσμος. Αυτό είναι μια εξωφρενική απέτηση που κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να είναι το ισχυρό μας σημείο. Γιατί τα Straits τα συναντάμε, είναι μια διαδικασία που την πολεμάμε εδώ και χρόνια. Εσείς τι λέτε? Λοιπόν, γιατί ξέρετε κι εσείς καλά ότι είναι μια σπέκουλα που λέμε για το Αιγαίο, ότι άλλο μπορεί να συζητάμε. Είχαμε ακούσει τον κύριο Τσαβούσογλου που πάει μας άφησε πια χρόνος με την κυβέρνηση την τουρκική. Τι άλλο μπορεί δηλαδή να έχει πέσει στο τραπέζι? Ναι, κοιτάξτε, δημιουργεί ερωτηματικά νομίζω το γεγονός ότι ενώ είχαμε πέρυσι μια κατακόρυφη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, χαρακτηριστικό είναι ότι είχαμε 11.500 παραβιάσεις. Πέρσι. Ναι. Και σε ό,τι αφορά παραβιάσεις εθνικών χωρικών υδάτων σε μεγάλο αριθμό. Από τον Μάρτιο και μετά οι παραβιάσεις είναι μηδενικές, οι υπερπτήσεις είναι μηδενικές.
αυτό δεν, είναι, δεν έχει σχέση μόνο με τους σεισμούς. Έχει σχέση και με την συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον κύριο Καλίν το Δεκέμβριο, που οι Τούρκοι εκεί είχαν βάλει κάποια προαπαιτούμενα τα οποία δεν τα μάθαμε ποια είναι. Τα 3+3 λέτε. Ναι. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση έχει πει ότι δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση τα θέματα που είναι κόκκινα για μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τις κόκκινες γραμμές μας. Και όλα αυτά τα έχει διαψεύσει. Ναι, κοιτάξτε, όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα ο κύριος Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος προερχόταν από την Τουρκία, μίλησε ότι οι δύο, λέει, συμμαχικές χώρες μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους. Δεν μίλησε για διαφορά και οι Τούρκοι πάντα μιλάνε για διαφορές. Προφανώς και νομίζω και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι συζητάμε μόνο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Εμείς τον Έλληνα Πρωθυπουργό πιστεύουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμη και για αυτό το θέμα να συζητάμε, δεν έχω ακούσει ότι η Τουρκία έχει υποχωρήσει στο θέμα, ας πούμε, των γκρίζων ζωνών. Ή στο θέμα, στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, ή στο τουρκολιβικό μνημόνιο, ή στην απειλή πολέμου για τα 12 μίλια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει ένα γεφύρωτο χάος ανάμεσα στις δύο χώρες, ένα γεφύρωτο κενό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κενό να το γεφυρώσουμε μέσα από μια συνάντηση η οποία είναι θετική. Είχαμε τον Μητσοτάκης Γιώκα από πέρυσι και τώρα πάμε σε μια συνάντηση με μια ανανεωμένη πολιτική εντολή και για τις δύο χώρες. Και είναι θετικό το γεγονός τουλάχιστον δεν θα έχουμε αυτές τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Τουρκίας για την προσέλκυση του εθνικιστικού ακροατηρίου. Κάτι είναι θετικό, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αλλάξει η στρατηγική της Τουρκίας μετά από μια συνάντηση που θα έχουν οι δύο επικεφαλής των δύο χωρών. Εσείς τι λέτε, μπορεί να αλλάξει η στρατηγική της Τουρκίας μετά από μια τέτοια συνάντηση? Υπάρχει και διπλωματία των σεισμών. Δύσκολο να αλλάξει και επίσης θα πρέπει να δούμε και το διεθνές περιβάλλον πώς διαμορφώνεται, όπου οι εθνικιστικές τάσεις και οι τοπικού χαρακτήρα διεκδικής συμφερόντων αυξάνονται. Το είδαμε και με το μεταναστευτικό, είδαμε την τοποθέτηση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Πιστεύω λοιπόν ότι η Τουρκία αυτό το περιβάλλον θα το εκμεταλλευτεί το δυνατόν περισσότερο και μάλιστα μετά την υπόθεση που έγινε στη Σουηδία με τον Ιρακινό που έκαψε το Κοράνι. Αυξάνεται ο Ισλαμικός του λόγος και έχει και πολλούς υποστηρικτές στον κόσμο. Αν δείτε δηλαδή πόσοι τον υποστήριξαν για τη θέση του, για τη Σουηδία, για το Κοράνι που κάηκε, πιστεύω λοιπόν ότι θα το εκμεταλλευτεί πλήρως. Απλώς η γαλάζια πατρίδα και η Ελλάδα είναι το αποτέλεσμα των μεγαλόπνοων σχέδιων που έχει. Δηλαδή είναι ένα βήμα στα μεγαλόπνοα σχέδια του. Εδώ είμαστε, το Vilnius δεν αργεί. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κυρία, και το πρωί εδώ κοντά μας. Να είστε καλά.